Το Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά έχει γίνει θεσμό στις Αρχάνες, με τον Γιούχτα να τον διοργανώνει και φέτος για 17η χρονιά. Ο εφετινός νικητής ήταν ο Εργοτέλης, επικρατώντας τους χθεσινούς αγώνες τόσο του οικοδεσπότη Γιούχτα με 0-2, όσο και της αναγέννησης Ιεράπετρας με το ίδιο σκορ. Στο παιχνίδι που άνοιξε τη διοργάνωση, ο Γιούχτας είχε τις ευκαιρίες, αλλά η αναγέννηση πήρε τη νίκη επικρατώντας 0-1 με γκολ του Γρηγοράκη. Στη συνέχεια ακολούθησε το μάτς Εργοτέλης αναγέννηση, με τους κτηνομαύρους να έχουν στη σύνθεσή τους και παιδιά από την ομάδα 119 ετών, επικρατώντας 2-0 με σκόρερ τους Διαμαντιώτη και Βουτσά. Στο τρίτο μάτς του τουρνουά, ο Εργοτέλης επικράτησε 2-0 του Γιούχτα με τα γκολ του Κουατέγκ στο 20 και του Μπρουσέλη στο 35. Οι προπονητές έμειναν ευχαριστημένοι από το ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα την διοργάνωση. Ακόμα είναι νωρίς, αλλά εβδομάδα με εβδομάδα βελτιωνόμαστε, παρουσιαζόμαστε καλύτεροι και είχαμε αισθητή βελτίωση από το προηγούμενο φιλικό. Πολύ καλές ομάδες και άλλες δύο, μας βάλανε δύσκολα σε ένα πολύ όμορφο χώρο, πολύ όμορφες εγκαταστάσεις και ήταν ένα δυνατό τεστ για μας. Πολύ σημαντικό τουρνουά για εμάς τα τελευταία 17 χρόνια, για τον άνθρωπο εδώ που έδωσε το χώρο να γίνει το γήπεδο το δικό μας. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την αναγέννηση Ιεράπετρας για την τιμή που μας έκανε να έρθει από την αναγέννηση εδώ και φυσικά την ΠΑΕ Εργοτέλης που είναι τιμή για μας, μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης, να έρθει να μας για το τουρνουά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο για τη δικιά μας την ομάδα, σίγουρα ήταν ένα σημαντικό τεστ. Είδαμε κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε να τα βελτιώσουμε. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές καταβάλουν και αυτοί μια τεράστια προσπάθεια. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που έρχεται. Εντάξει, είναι ιδιαίτερη τιμή για το σωματείο της αναγέννησης που κάθε χρόνο οι Αρχάνες και ο Γιούχτας μας φιλοξενούν. Το θεωρούμε, τους ευχαριστούμε και είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Όπως είδατε κι εσείς, είδαμε πάρα πολύ καλούς αγώνες με τη συμμετοχή και του Εργοτέλη μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την ομάδα της Ιεράπετρας. Πραγματοποιούμε ένα μεγάλο αγώνα. Πιστεύω στο τέλος να τα καταφέρουμε. Είμαστε 3 χρόνια σε πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στα δικά μας παιδιά. Δεν σας κρύβω ότι το έργο μας είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα συνεχίσουμε να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στο περιθώριο του τουρνουά έγιναν τιμητικές βραβεύσεις, καθώς πέρα από τις ομάδες που συμμετείχαν, βραβεύτηκε ο πρώην πρόεδρος του Γιούχτα, Στράτος Κοντζαμάνης, για την πολυετή προσφορά του στο σωματείο.